Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε και εκτιμούμε το πώς φτάσαμε σήμερα να είμαι μπροστά σας, να μιλάω σε ένα κατεξοχήν αστικό κοινό υψηλής μόρφωσης, προσπαθώντας να σας παρουσιάσω τις προοπτικές της γεωργίας στην Ελλάδα. Θα προσπαθήσω, λοιπόν, στα υπόλοιπα 9 λεπτά που μου μένουν, να πείσω κάποιους από εσάς να βάλετε τα λάπτοπ στο αυτοκίνητό σας, το MBA σας και να ξεκινήσετε για το κοντινότερο αγρόκτημα. Ελπίζοντας πάντοτε ότι η βενζίνη που θα έχετε με τη σημερινή τιμή θα φτάσει. Θα ήθελα, λοιπόν, ακούσαμε ωραίες ιδέες στο τελευταίο μέρος και πριν ομιλητές να αναφέρονται για την οικονομία. Εγώ θα ήθελα να κατεβάσω λίγο τη συζήτηση, όχι το επίπεδο, απλά να μεταφέρω τη συζήτηση στο ατομικό επίπεδο και να μιλήσω για το σημερινό γεωργό. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του και τι τον κάνει επιτυχημένο. Και θα ήθελα να ζητήσω από όλους εσάς, βλέποντας ή ακούγοντας αυτά τα χαρακτηριστικά, να σκεφτείτε: ναι, αυτό το έχω. Ο σημερινός γεωργός, λοιπόν, είναι νέος ή μεγάλος σε ηλικία, άντρας ή γυναίκα και προέρχεται από ένα ευρύ πεδίο εκπαίδευσης και οικονομικής κατάστασης. Νομίζω πέσαμε διάναδο. Μας έπιασε όλους. Δουλεύει σκληρά για να πετύχει ένα καλύτερο μέλλον για τον ίδιο, αλλά και την οικογένειά του. Ο σημερινός γεωργός είναι οραματιστής και θαραλέος. Δεν διστάζει να δοκιμάσει νέα πράγματα. Αλλά πάντοτε... Κάνω κάτι λάθος? Αλλά πάντοτε... Πιο πίσω. Αλλά πάντοτε επιλέγει βιώσιμες και περιβαντολογικά σωστές καλλιέργειες. Τέλος, και πολύ σημαντικό για εσάς που είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε, ο Γεωργός σήμερα δεν βλέπει το επάγγελμα, τη γεωργία, σαν επάγγελμα και μόνο, αλλά τη βλέπει και σαν ένα νέο τρόπο ζωής, διαφορετικό τρόπο ζωής. Θα σας μεταφέρω 2 παραδείγματα τα οποία εγώ θεωρώ επιτυχημένης γεωργίας. Στην πρώτη ιστορία, 6 γεωργοί δημιουργούν ένα άτυπο συνεταιρισμό, γιατί αγανακτισμένοι με το να βλέπουν το κέρδος τους να χάνεται ή να φεύγει, όπως το περιέγραψαν κάθε φορά με το φορτηγό που φόρτωνε το γάλα, αποφασίζουν, λοιπόν, να ελέγξουν πέραν της πρωτογενούς παραγωγής, που την ελέγχουν ήδη οι ίδιοι, αλλά και το processing και την διανομή των προϊόντων τους, ελπίζοντας ότι έτσι θα γνωρίσουν καλύτερα και τον καταναλωτή. Το αποτέλεσμα, μπόρεσαν να διατηρήσουν για τους ίδιους το μεγαλύτερο ποσοστό του κέρδους και επίσης με την επαφή τους με τον καταναλωτή μπόρεσαν και εισήγαγαν νέα προϊόντα, τα οποία είναι εξειδικευμένα και για τα οποία μπορούν και ζητούν αρκετά υψηλότερες τιμές. Η δεύτερη ιστορία είναι ενός άλλου γεωργού, ο οποίος
είχε άλλο όραμα. Ο Γιώργος μας, ο πρωταγωνιστής μας στις δεύτερες ιστορίες, αποφασίζει και ιδρύει μία εταιρεία στο διαδίκτυο. Και προσπαθεί να βοηθήσει Γιώργους να βρουν συναδέλφους τους με τους οποίους να αγοράσουν από κοινού και να χρησιμοποιήσουν από κοινού τα ακριβά μηχανήματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να αγοράσουν μόνοι τους. Επίσης, η εταιρεία έχει μία βάση δεδομένων με μηχανήματα χρησιμοποιημένα τα οποία είναι είτε για πώληση είτε για ενοικίαση. Αυτό που κάνει η εταιρεία επίσης, συντηρεί τα μηχανήματα, κάνει επισκευές όταν χρειάζεται και αναλαμβάνει τη μεταφορά στον τόπο όπου θα χρησιμοποιηθούν. Μπορεί ο Έλληνας γεωργός να ανταγωνιστεί μέσα σε αυτό το περιβάλλον και πώς? Πρώτον, με το να είναι δημιουργικός και όσον αφορά τα προϊόντα που θα παράγει, αλλά και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί. Δεύτερον, να σέβεται τη φύση και να δουλεύει με τη φύση αντί να πηγαίνει ενάντια σε αυτήν. Τρίτον, να δουλεύει με ήθος, να μην θυσιάζει στο δωμό του κέρδους τις αρχές της σωστής καλλιέργειας. Τέταρτο, να είναι αυτάρκης, να έχει γνώση ο ίδιος, όπως και να έχει οικονομική αυτάρκεια. Να είναι περήφανος για τη δουλειά του και να μην φοβάται να λερώσει τα χέρια του. Να γνωρίζει τον πελάτη του και τέλος να οριοθετεί την αγορά του πουλώντας σε αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για το πώς και πού παράγεται το τρόφιμό τους. Υπάρχει λοιπόν ένας δομημένος ρόλος, μία θέση για την εκπαίδευση στη γεωργία. Από την τελευταία διετία έχω την τιμή και την ευκαιρία να υπηρετώ ένα ίδρυμα ως πρόεδρος, στο οποίο μου ζητήθηκε να μην αναφερθώ για λόγους ευθυξίας, γι' αυτό και θα αναφερθώ σε αυτό σαν το ίδρυμα, το εκπαιδευτικό ίδρυμα X, κατά το TEDx. Από το 1904, λοιπόν, αυτό το X εκπαιδευτικό ίδρυμα παράγει γενναίες γεωργών, αυτούς που εμείς αποκαλούμε φροντιστές της ελληνικής γης. Σε αυτούς τους εξ-ήτες προσθέσαμε πρόσφατα και κολεγιακό πρόγραμμα με την πρώτη σειρά αποφύτων να αποφυτεί το 2010. Οι σούπερ εξ-ήτες. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο challenge, η μεγαλύτερη πρόκληση? Η μεγαλύτερη πρόκλησή μας ήταν να μπορέσουμε να πείσουμε την κοινότητα, τους γονείς και τους υποψήφιους μελλοντικούς φοιτητές μας ότι υπάρχει μέλλον στη γεωργία, υπάρχει προοπτική και υπάρχει δυναμικότητα και για σήμερα αλλά και για αύριο. Τι κάναμε και ποια είναι τα αποτελέσματά μας? Προσθέσαμε στην ήδη γκάμα των προϊόντων στο πορτοφόλιο που πουλάμε στην ελληνική αγορά καινούργια προϊόντα, όπως το ελαφρό γάλα και παραδοσιακά ζυμαρικά. Και το κάναμε αυτό για να δημιουργήσουμε έσοδα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουμε. Εισάγαμε νέους τομείς σπουδών εκεί όπου οι απόφοιτοί μας θα μπορούσαν να βρουν ευκολότερα εργασία. Και βέβαια, δουλέψαμε πολύ σκληρά για να προβάλλουμε και να προωθήσουμε το όραμά μας. Το αποτέλεσμα. Στο λύκειό μας,
Τα τελευταία δύο χρόνια οι αιτήσεις τριπλασιάστηκαν. Ο αριθμός και η ποιότητα των φοιτητών είναι πολύ καλύτερη. Στο κολέγιο Περωτής παρατηρήσαμε μια αύξηση 57% στην εισερχόμενη τάξη και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το ποσοστό των Ελλήνων φοιτητών αυξήθηκε από 50% στο 70%. Συγχρόνως, μπορέσαμε και εισήγαμε νέες τάξεις για ενήλικες. Έχουμε φέτος περίπου 300 ενήλικες, οι οποίοι μαθαίνουν μελισσοκομεία, καλλιέργειες, αμπελουργία, εινοπία. Τέλος, ίσως το πιο δημιουργικό σχολείο ή μάλλον η πιο ενδιαφέρουσα νέα εφεύρεση που είχαμε, νέο όραμα που είχαμε, ήταν η δημιουργία μιας αλυσίδας οικολογικών σχολείων. Αυτά τα σχολεία είναι μοναδικά στην Ελλάδα και βέβαια δεν επιδιώκουν με κανέναν τρόπο να προετοιμάσουν τους αυριανούς γεωργούς. Επιδιώξαμε με αυτά τα σχολεία που είναι στο επίπεδο του παιδικού σταθμού, του νηπιαγωγείου και αργότερα στο δημοτικό, να εμφυσίσουμε μέσα σε αυτή τη νεαρή ηλικία την αγάπη για τη γη, το σεβασμό για το περιβάλλον και το σεβασμό για τη φύση. Τελειώνοντας, ήθελα να πω ότι η γεωργία παρουσιάζει σήμερα νέες και ενδιαφέρουσες ευκαιρίες, όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά ακόμα και για να αλλάξουμε τον τρόπο της ζωής μας. Οι ευκαιρίες που περιέγραψα δεν είναι μόνο για γεωργούς, είναι απαραίτητα για αυτούς που έχουν ή προέρχονται από γεωργική οικογένεια. Απλά, αν σας αρέσει η πρόκληση, εάν σας ενθουσιάζει η δημιουργία της ζωής και αν θέλετε να ζήσετε πιο κοντά στη φύση, σας προτρέπω να πάρετε την απόφαση τώρα και να εμπλακείτε στη γεωργία. Ευχαριστώ.